Έχω κοντά μου την κυρία Έφη Σφυρί, την Ολυμπιονίκη του Beach Volley. Η χαρά μας που έχουμε μια έτσι πρωταθλήτρια εδώ κοντά μας και θα μας πει και δύο λόγια, κυρία Σφυρί, να μας πείτε τώρα για το τι υπόθηκε σήμερα σε αυτό το συνέδριο και τα ωφέλη έτσι της υγείας, ευεξίας, του αθλητισμού για τον άνθρωπο που μπορεί να νομίζουμε όλοι ότι γνωρίζουμε, αλλά τελικά δεν γνωρίζουμε, έτσι δεν είναι? Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση του Δήμου Αμαρουσίου. Ο Δήμος Αμαρουσίου κάνει πολύ μεγάλη δουλειά, τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες, τόσο στον ερασιτεχνικό όσο και στον επαγγελματικό αθλητισμό. Δράσεις τις οποίες ο κόσμος δεν γνωρίζει, και ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και στον κύριο Παντούλη αλλά και στην κυρία Χριστίνα Γαλανοπούλου, η οποία και με προσκάλεσε να μιλήσω για την εμπειρία μου μέσα από τον αθλητισμό σε αυτήν εδώ την ημερίδα. Θεωρώ λοιπόν υποχρέωσή μου, όπου με καλούν, να μπορέσω να μεταδώσω τη γνώση μου και την εμπειρία μου, και όχι μόνο στο beach volley, αλλά σε όλες τις εκφάνσεις του αθλητισμού. Αρκεί να σας πω ότι και εγώ ξεκίνησα ως παιδί που είχα άλλους στόχους και αλλού με πήγε το ίδιο το άθλημα. Ήμουν πολύ καλή μαθήτρια, σημεοφόρος, απουσιολόγος και τελικά σπούδασα στη Γυμναστική Ακαδημία, στο ΤΕΦΑ δηλαδή. Πολύ αργότερα ολοκλήρωσα τις σπουδές μου και αυτό που ήθελα να κάνω, σπούδασα λοιπόν marketing. Έτσι σήμερα λοιπόν μίλησα για τα παιδιά, για το ότι το μεγαλύτερο εφόδιο, η μεγαλύτερη πρίκα είναι η γνώση. Ότι το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το σχολείο. Ακολούθως είναι ο αθλητισμός, αν προκύψει ο πρωταθλητισμός. Και πόσο σημαντική, θα επανέλθω, είναι η γνώση για τη μετέπειτα πορεία του πρωταθλητή, που ξεκινά τη νέα του ζωή όταν σβήσουν τα φώτα και οι κάμερες και οι επιτυχίες, συνήθως ως ανειδίκευτος εργάτης, και πρέπει ο ίδιος να πάρει τη ζωή στα χέρια του και να βρει πάλι τη χαρά και την επιτυχία. Οπότε είναι σημαντικό να ακούγονται έτσι αυτά τα λόγια από εσάς, διότι είπατε ότι ήσασταν και σημεοφόρος στο σχολείο, γίνατε πρωταθλήτρια, τα συνδυάσατε όλα με λίγα λόγια. Άρα, θα έχει σημασία να πείτε έτσι, να δώσετε μια συμβουλή στα νέα παιδιά, πώς μπορούν να συνδυάσουν με επιτυχία τόσο τα μαθήματα όσο και τον αθλητισμό. Ναι, δεν θέλω να ακουστώ με κατηχητικό χαρακτήρα. Πραγματικά, η πόρτα της γνώσης στο σχολείο, το πανεπιστήμιο, είναι μια πόρτα που πρέπει να τη διαβούν. Είναι μια πόρτα που ανοίγεται γεμάτη γνώση. Ο καθένας παίρνει ό,τι νομίζει. Η γνώση δεν είναι έντες του πιάτου.